500 years after his death, the great humanist, scholar, and printer Aldus Manutius returns to Venice through his own editions. The Ekaterini Lafkaridis Foundation Historical Library, in collaboration with Biblioteca Marciana, inaugurated on September 17th in Libreria Sansoviniana the exhibition The Greek Editions of Aldus Manutius and His Greek Collaborators, 1495 to 1515. Η Μαρτιανή, όπως ξέρετε, είναι μια από τις σπουδαιότερες βιβλιοθήκες του κόσμου. Έχει μια τεράστια συλλογή από παλιά βιβλία, αρχέτυπα και παλέτυπα. Έχει μια πολύ μεγάλη συλλογή από βιβλία του Άλδου, εκδόσεις του Άλδου. Και για μας ήταν μια τεράστια πρόκληση και μια τεράστια τιμή να έρθουμε εδώ και να εξέσουμε ένα μεγάλο μέρος από την συλλογή των ελληνικών εκδόσεων του Άλδου. Aldo is very important for us because we are in Venice, and in the beginning and in the middle of the 16th century, Venice was actually the capital town for printing. Από εδώ, από τη Βενετία και σε γύρω περιοχές, αναπτύχθηκε ένα κέντρο τυπογραφίας με ελληνικά στοιχεία, που στην συνέχεια βοήθησε αυτή η εξέλιξη στην ενίσχυση της συνειδητοποίησης της πολιτισμικής και της εθνικής του ελληνικού στοιχείου. Η τυπογραφία λοιπόν ήταν ένας παράγων όπου υπήρξε η μετατροπή του γένους σε έθνος. The complete works of Aristotle, the tragedies of Sophocles, Aeschylus and Euripides, the comedies of Aristophanes, Plato's dialogues. Aldus Manutius invented new fonts still in use to this day. He established the use of the semicolon and, by making his editions affordable, contributed to the distribution of the book to a wider public. Μετά την κατάληψη του ελληνικού χώρου από την Οθωμανική Αυτοκρατορία, κανένα ελληνικό τυπογραφείο δεν είχε την άδεια να λειτουργήσει, να τυπώσει βιβλία. Άρα, το να έχουμε ένα κέντρο έξω από την Ελλάδα όπου όλοι οι Έλληνες λόγοι και τα τυπογραφεία έχουν τη δυνατότητα να τυπώσουν ελληνικά βιβλία, είναι μέγα γεγονός. Η ιδέα ξεκίνησε από τον κύριο Στάικο και την κυρία Γεωργαντά, που είναι καθηγήτρια εδώ στην Πάντοβα, και ήταν να εξέσουμε εδώ τις ελληνικές εκδόσεις του Άλδου και των συνεργατών του, πάρα πολλές από τις οποίες εκδόσεις συσσαυρίζουμε εμείς στην δική μας βιβλιοθήκη στην Ελλάδα από τη συλλογή του Αθανάσου Οικονομόπουλου. Πρέπει να εξάρουμε τη συμβολή των Ελλήνων, των κριτικών που συμπαραστάθηκαν στον Άλδο για την έκδοση αυτών των βιβλίων, και επειδή ο Άλδος είχε μια μανία, θα έλεγα, για αξιόπιστες εκδόσεις, έπρεπε να είχε Έλληνες φιλολόγους για να μπορούν να υποστηρίζουν το εκδοτικό του πρόγραμμα. It was an excellent experience. It's a kind of coming back to Venice of Greek books that were printed here. The cooperation was excellent. I've listened with a great interest to the kind words of Panos Laskaridis, and we are available also for future cooperation between our institution. Ονειρεύομαι ότι θα μπορούμε και στο μέλλον τέτοιου είδους εκθέσεις να τις κάνουμε και αλλού. Και στην Αγγλική Βιβλιοθήκη, στην British Library, στο Λονδίνο, και στην Εθνική Βιβλιοθήκη της Γαλλίας. Άρα να προσπαθήσουμε όλοι μαζί να εξάγουμε αυτό τον θησαυρό που είναι στην Ελλάδα και να πάμε τον επιδείξουμε εκεί. Αυτό είναι πράγματι για μας μια μεγάλη πρόκληση. Δεν είναι εύκολο, θέλει μεγάλη προετοιμασία. Σήμερα πήγαμε καλά και ελπίζω ότι θα τα ξανακαταφέρουμε.